σε αυτό το διήμερο φεστιβάλ, ένα από τα περίπτερα που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον του κοινού ήταν το Σεραϊκόν και το Golden Earth Products. Έχουμε μαζί μας την κυρία Καλλιόπη Χατζηδάφνη να μας μιλήσει για τα προϊόντα και τι είναι αυτό που προκάλεσε τόσο πολύ το ενδιαφέρον του κοινού να επισκέπτεται το περίπτερο. Γεια σας και από μένα. Όπως είπατε, αντιπροσωπεύω την εταιρεία Golden Earth Products. Η μόνη μας έννοια όταν ξεκινήσαμε και στην κάμερα. Ναι, η μόνη μας έννοια λοιπόν όταν ξεκινήσαμε αυτή την εταιρεία ήταν να δώσουμε να καταλάβει ο κόσμος που ζει στην Αγγλία και στην Ιρλανδία τι σημαίνει καλό ελληνικό προϊόν, τι σημαίνει ελληνική παραδοσιακή γεύση, τι σημαίνει μεσογειακή mediterranean κουζίνα. Λέω μεσογειακή mediterranean γιατί η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα η οποία καλύπτει όλα τα γούστα πανευρωπαϊκά, αν όχι παγκόσμια. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε φέρνοντας κάποια προϊόντα που ήμασταν σίγουροι ότι θα ήταν δύσκολο να τα προωθήσουμε γιατί ο χώρος ήταν ένα γήπεδο μάχης, ελληνικό παρθένο, έξτρα ελληνικό παρθένο ελαιόλαδο, μέσα σε μία χώρα όπου το ισπανικό και το ιταλικό δεν μας άφηναν περιθώρια να κινηθούμε. Τι άλλο φυσικά από ελληνικό πολύ νόστιμο μυρωδάτο μέλι, διάφορα παξιμάδια, ξύδια και πολλά άλλα προϊόντα. Μέσα σε αυτό το ξεκίνημα βλέπαμε ότι οι ανάγκες του κόσμου να φάνε τροφή, να φάνε φαγητό, να φάνε γεύση, να γευτεί ο ουρανίσκος ελληνική γεύση και να μυρίσει μύτη ελληνικό άρωμα, με οδήγησε στην ιδέα να επικοινωνήσω με το Σεραϊκόν, τόπος από τον οποίο και κατάγομαι. Γνωρίζω τα παιδιά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το Σεραϊκόν ξεκίνησε το 1952 στον τόπο μου και είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό. Τους έκανα μια πρόταση να εισάγω το προϊόν και να μπορεί ο κόσμος να το βρίσκει σε κατεψυγμένη μορφή, έχοντας στο μυαλό μας την ιδέα του να ξεκινήσουμε ένα μαγαζί όπως ακριβώς το ξέρουμε στην Ελλάδα. Και μέσα από αυτό το φεστιβάλ βρήκαμε τη δυνατότητα να τους δείξουμε τι σημαίνει ελληνική σεραϊκή μπουγάτσα. Μπουγάτσα με κρέμα, μπουγάτσα με τυρί, μπουγάτσα με σπανάκι, μπουγάτσα με ό,τι μπορεί να φανταστεί το μυαλό του ανθρώπου. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα οι καλύτεροι να σας μιλήσουν είναι οι ίδιοι οι κατασκευαστές. Εγώ κουράστηκα απλά στο να το οργανώσω, να τους φέρω, να τους δείτε, να τους γνωρίσετε και φυσικά θα είμαι εδώ για οποτεδήποτε θελήσετε να δοκιμάσετε, να αγοράσετε, να ψήσετε, να έρθείτε και να τα φάμε όλοι μαζί. Ευχαριστώ. Πόπη, πού μπορούμε να σε βρούμε, πού μπορούμε να βρούμε τα προϊόντα? Αυτή τη στιγμή υπάρχει online shop. Μπορείτε να ψωνίσετε όλα τα προϊόντα στο www.goldenearthproducts.co.uk. Μπορείτε όμως και να μας τηλεφωνήσετε απευθείας delivery και μάλιστα στο Λονδίνο με μηδενική χρέωση, door to door δηλαδή. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί τα πάντα τα πληρώνουν στο Λονδίνο. Είναι door to door, είναι η πολιτική της εταιρείας γιατί θέλουμε όλοι να μένουν ευχαριστημένοι με το μικρότερο κόστος και το καλύτερο προϊόν. Έτσι λοιπόν με ένα τηλέφωνο στο 0788 933 7980 την επόμενη και όλα μέρας, next day delivery δηλαδή, with free chance, μπορείτε να έχετε το προϊόν στα χέρια σας. Εκτός από αυτό θα πρέπει να πούμε για την μπουγάτσα ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε να την παρέχουμε σε κατεψυγμένη μορφή, υποσχόμαστε όμως ότι από Σεπτέμβρη θα υπάρχει το στέκι της ελληνικής μπουγάτσας με πολύ ωραίο φραπέ και φρέντο. Ελπίζω λοιπόν ότι όλοι θα τιμήσουμε αυτή τη παρουσία στον αγγλικό χώρο. Αυτά είναι καταπληκτικά νέα γιατί εμείς οι νεοέλληνες που αγαπάμε το κρύο καφέ, το φραπέ, το φρέντο δεν τους βρίσκουμε εδώ και υποφέρουμε για να πω την αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι είναι πρόβλημα γιατί υπάρχουν πολλοί καφέδες αλλά τέτοιο καφέ δεν κάνεις εύκολα εδώ. Ο καφές θα έρχεται από την Ελλάδα και θα τον πίνετε όπως ακριβώς τον πίνουμε στην παραλία της Θεσσαλονίκης.
Τέλεια. Λοιπόν. Θέλω να δώσουμε τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Η Κατερίνα, η Ιωάννης, ο Τηλέμαχος. Είναι τα παιδιά που μας βοήθησαν πολύ. Η Κατερίνα όμως είναι αυτή που ανοίγει φύλλο, φτιάχνει κρέμα, ψήνει και ταΐζει τον κόσμο. Την ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζω ότι θα την έχουμε σύντομα στο Λονδίνο μόνιμα για να τρώμε όλοι τα καλά που ετοιμάζει. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε και βλέπουμε την επιτυχία του περιπτέρου. Λοιπόν, Κατερίνα, μας ήρθες από τη Θεσσαλονίκη. Ήρθαμε από τη Θεσσαλονίκη για να συμμετάσχουμε εδώ πέρα σε αυτή την όμορφη γιορτή. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Ο κόσμος, η κουβέντα του ήταν η εξής. Πού μπορούμε να τα βρούμε εδώ? Δηλαδή φαινόταν ξεκάθαρα ότι θέλουν να έχουν τις γεύσεις μας. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι τα προϊόντα μας από το 52, έτσι είμαστε η δεύτερη γενιά, από το 52 και εδώ δεν έχει αλλάξει τίποτα. Τίποτα. Η κρέμα μας, ας πούμε, σαν προϊόν γίνεται με φρέσκο γάλα ημέρας. Δεν κοιτάζουμε να βιομηχανοποιήσουμε καταστάσεις και πράγματα, έτσι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί δεν έχουμε μπει στο παιχνίδι του συντηρητικού, των χρωστικών και αυτά. Ξεχάστε τα. Αυτή είναι η επιτυχία του Σεραϊκού, γιατί είσαστε ιδιοκτήτες του Σεραϊκού. Εκεί οφείλεται. Πιστεύω ακράγαντα και εκεί είναι που επιμένω στην ποιότητά μας. Δεν την αλλάζουμε με τίποτα. Γι' αυτό και αργήσαμε να το βγάλουμε σε μορφή κατεψυγμένου, γιατί έπρεπε να βελτιώσουμε τα ζυμάρια μας, ας πούμε, να τα κάνουμε λίγο πιο δυνατά για να αντέξουν στην κατάψυξη. Αυτό ήταν το πρόβλημα, ότι αργήσαμε να βγούμε και προς τα έξω. Οπότε, ναι, τις δύο μέρες που έχετε έρθει εδώ, εσύ και ο Γιώργος, ο σύζυγός σου, που είσαστε ιδιοκτήτες του Σεραϊκού, ετοιμάζετε, από ό,τι βλέπουμε εκεί, τις μπουγάτσες. Λοιπόν, ψήνουμε και δίνουμε βέβαια στον κόσμο να δοκιμάσει. Έχουν γευτεί όλες τις γεύσεις. Εμείς περιμέναμε ότι κάποιο θα πηγαίνει περισσότερο, κάποιο λιγότερο και αυτά. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή η μπουγάτσα κιμά, ας πούμε, που εδώ πέρα λίγο δύσκολα περιμέναμε να φύγει, ήταν από τα πρώτα που έφυγε. Κι όμως εδώ οι Άγγλοι και όσοι ζουν εδώ, τους αρέσουν οι πίτες που έχουν μέσα κρέας. Θέλεις να μας πεις τι ποικιλία γεύσεων υπάρχει? Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από την μπουγάτσα σκέτη. Η μπουγάτσα η σκέτη είναι η κανονική μπουγάτσα. Έτσι ξεκίνησε. Δεν την ξέρουν ο κόσμος, δεν την φέραμε και εδώ. Είναι η γλυκιά ή η αλμυρή? Όχι, είναι γλυκιά. Βασικά δεν είναι γλυκά, είναι σκέτο φύλλο, γι' αυτό λέγεται σκέτη. Η οποία τρώγεται με χοντρή ζάχαρη και κανέλα. Έτσι ξεκίνησε. Υπήρξε, δεν ξέρω αν γνωρίζετε την ιστορία. Ξεκίνησε στην Κωνσταντινούπολη ένας κύριος και ήθελε να ταΐσει τα παιδιά του. Δεν είχε γέμιση για την μπουγάτσα του. Με αποτέλεσμα να βάλει χοντρή ζάχαρη. Έφτιαξε φύλλα, τα δίπλωσε, στον αέρα όλα πετούνται. Τα δίπλωσε, βάζει χοντρή ζάχαρη και κανελίτσα για να γλυκάνει και να ταΐσει τα παιδιά του. Η κανονική μπουγάτσα λοιπόν είναι η σκέτη, που έχει την αίσθηση του λουκουμά. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε να την βελτιώνουμε. Ξεκίνησε να υπάρχει μπουγάτσα κρέμα, η μπουγάτσα σοκολάτα, κιμά, σπανάκι, σπανακότυρο, σοκολάτα με κουβερτούρα, σοκολάτα γάλακτος. Και κοιμά. Αυτές είναι οι γεύσεις ουσιαστικά. Τώρα δεν ξέρω κάτι σε σχέση με τις... Η συνταγή είναι σεραϊκή ή θεσσαλονίτικη? Η συνταγή είναι σεραϊκή. Απλά το ξεκίνημα του πεθερού μου, έτσι, ήταν στη Θεσσαλονίκη. Εξού και βάλαμε Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα. Περισσότερο γνωστό έχουμε γίνει τα φρασάιζ καταστήματα που έχουμε στην Αθήνα περισσότερο, ως εκ των πλήστων. Τους ενδιαφέρει το Θεσσαλονίκης μαζί με το κουλούρι, το θεσσαλονικιώτικο. Επίσης υπάρχει στην εταιρεία μας. Δηλαδή θα φέρουμε και το κουλουράκι μας εδώ πέρα. Τέλεια, τέλεια. Ωραία, θα έχουμε να τρώμε γευστικά πιάτα και βλέπω εδώ ότι μας έχεις ετοιμάσει ένα πάρα πολύ ωραίο πιάτο. Τα παιδιά το συνεργείο δεν μπορώ να το κρατήσω γιατί θέλουν να έρθουν. Τι περιέχει αυτό το πιάτο? Εδώ πέρα είναι η μπουγάτσα η κρέμα, η οποία τρώγεται με άχνη και κανελίτσα και είναι ένα θεσπέσιο, ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Η μπουγάτσα κιμάς, εδώ να πω ότι ο κιμάς είναι πολύ σημαντικό, ότι ψήνεται πριν να μπει μέσα στο φύλλο, ψήνεται, που σημαίνει ότι δεν έχει λιπαρά
ήδη έχουν αποσύρθει τα λιπαρά του και είναι ο Σχαρίσιος εκεί μας. Λοιπόν, είναι η μπουγάτσα σοκολάτα, η οποία είναι από κουβερτούρα. Η κουβερτούρα είναι Βιέννης. Είναι από τις καλύτερες κουβερτούρες της αγοράς. Έτσι. Γι' αυτό κοιτάζουμε τα υλικά μας. Έτσι, που... Και είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν και άλλες εταιρείες που μπορεί να σου φτιάξουν την μπουγάτσα, αλλά το θέμα είναι ότι κοιτάζουν να μειώσουν το κόστος παραγωγής, έτσι. Εμείς δεν μπαίνουμε. Αυτός ο οποίος θέλει να φάει κάτι καλό, θα έρθει να φάει σε Ραϊκόν. Έτσι. Και η μπουγάτσα τυρί, η οποία είναι ένα όνειρο. Και το 2012 και 2011, λοιπόν, η αύξηση της παραγωγής της ήταν στο τριπλάσιο. Να σας πω, αν κάποιος δεν έχει δοκιμάσει τίποτα από όλα αυτά, γιατί πολλοί φίλοι μας εδώ δεν ξέρουν, τι θα συστήνατε σαν πρώτη επιλογή, εγώ τι να πάρω τώρα. Εγώ τα ξέρω βέβαια, γιατί είμαι φαν της μπουγάτσας. Λοιπόν, όταν πρωτοέπιασα δουλειά κι εγώ, σαν υπάλληλο στην εταιρεία, όταν μου είπαν για το κύμα, η κουβέντα μου... Δηλαδή αυτό το πράγμα δυσανασχέτησα κατά κάποιο τρόπο, δεν μου ήταν γνωστό και εμένα. Παρόλο που έμενα Θεσσαλονίκη, έτσι. Λοιπόν, έκτοτε τρώω τυρί κύμα ανάμεικτη. Μάλιστα. Δηλαδή, μου αρέσει να τρώω μια μπουκιά κύμα, μια μπουκιά τυρί. Η εναλλαγή αυτή των δυο είναι θεσπέσια. Δηλαδή, αυτό θεσπέσια. Μας συστήνεται τώρα. Να ξεκινήσουμε, ναι, πιστεύω, με... Ναι, τυρί κύμα ανάμεικτη. Συνεργείο, ελάτε. Ξεκινάμε. Ξεκινάμε και μετά τρώτε το γλυκάκι σας από πάνω. Σωστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι κάθε επιτυχία στο Σεραϊκό. Νομίζω ότι θα είσαστε καλοδεχούμενοι εδώ στην Αγγλία. Έχουμε ανάγκη από γευστικές λιχουδιές που έρχονται από την Ελλάδα και νομίζω ότι θα το εκτιμήσουν δεόντως οι φίλοι μας. Τα χαμόγελα του κόσμου, θέλω να πιστεύω ότι πραγματικά έχουν ικανοποιηθεί. Και εκεί φυσικά ακούμε και τα αρνητικά, έτσι, αν υπάρξουν. Δεν υπήρξαν αρνητικά σχόλια, αλλά δεχόμαστε και τα αρνητικά σχόλια. Εκεί βελτιώνεται μια κατάσταση. Συμφωνώ μαζί σας. Να είστε καλά και... Οκ, okay, ξεκινάμε να ανακαλύψουμε τις γεύσεις. Παιδιά, ό,τι θέλετε. Κρέμα, κυμά, σοκολάτα, τυρί, σπανακόπιτρο φέρνω σε λίγο. Τέλεια. Εγώ... Τυράκι. Ορίστε. Κυμά. Κυμά. Έλα, τώρα ξεκίνα. You've been to one festival before, it's your first time? Yeah. Every year, really? Yes. What do you like most here? What do you like more? We like the coopers and everything. It's a lovely atmosphere. But I always miss my mother-in-law and my father-in-law because they passed on and we used to meet them here. And it, you know, it was just a nice family time. So. You try the wine? Pardon? You try the wine? Yes, we've had the wine, haven't we? We had some nice wine, we had souvla. Oh, definitely souvla, yeah? Yeah, it was great. Okay, thanks a lot for your time. Cheers, thank you. Bye, thanks. Κύριε Βάσο, πόσα χρόνια έρχεστε εδώ στη γιορτή του κρασιού? Γύρω από την αρχή, πρώτα τα κάνουμε στο κοινοτικό κέντρο, στην αυλή του κοινοτικού κέντρου και μετά όταν ήρθαμε εδώ, είμαι συνέχεια εδώ. Μπορείτε να μου πείτε ποια είναι η διαφορά από το πρώτο Wine Festival πριν από 29 χρόνια με το σημερινό? Καλά, φυσικά έχει τεράστια διαφορά, διότι έχει διαφορά ο χώρος. Σαμε στο κοινοτικό στην αυλή ήταν ένας μικρός χώρος, εδώ είναι στο Great Hall, πελώριος χώρος, περισσότερος κόσμος, περισσότερους εκθέτες και γενικά είναι πολύ καλύτερη από τον πρώτο που έκαναμε πριν χρόνια. Και κάθε χρόνο τι πουλάτε, παραδοσιακά βλέπω εδώ. Ναι. Αυτά είναι... Φέτος είναι
Ο φίλος από το Marathon Foods μας έχει φέρει αρκετά παραδοσιακά κυπριακά και ελληνικά, κριτικά, λάδια, ξύδια και ό,τι φανταστείς ελληνικών και κυπριακών, και έτσι είπαμε να υποστηρίξουμε την Κύπρο, την Ελλάδα και γενικά το έθνος. Και έτσι τα πουλάμε εδώ για να βοηθήσουμε συν την εφημερίδα και την παροικία στο σύνολό της, αλλά και την Ελλάδα και την Κύπρο. Και φαντάζομαι πάντα με τη βοήθεια της γυναίκας σας, έτσι. Τι είναι αυτό που σας αρέσει στη γιορτή του κρασιού εσάς? Ορίστε. What do you like most in the wine festival? We see a lot of people and it's exciting to sell different products every year because we are helping the Baragiaki newspaper, and whatever store they put us on to help, we just appreciate and we're here to lend them a hand. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και του χρόνου. Και του χρόνου με υγεία. Άντε, γεια. Βρισκόμαστε στο περίπτερο 29, όπου μαζί μας είναι ο εκτελεστικός γραμματέας του Φορέα Πρόθεσης Ιατρικών Υγείας στην Κύπρο. Κύριε Πόλη Περατικέ, καλώς ορίσατε. Πόσο καιρό έρχεστε στη γιορτή του κρασιού? Καλώς σας βρήκα. Καταρχάς θέλω να εκφράσω την ευαρέσκεια μου και εκ μέρους του ΚΕΔΕΚ και εκ μέρους του Φορέα, που είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να βρισκόμαστε εδώ κοντά στην παροικία του Λονδίνου για προβολή των ιατρικών υπηρεσιών στην Κύπρο και για να απαντήσουμε οποιασδήποτε ερωτήσεις μπορεί να έχουν οι Κύπροι της παροικίας εδώ σχετικά με την ιδιωτική υγεία στην Κύπρο. Πόσο καιρό έχει που ιδρύθηκε ο φορέας αυτός? Ο φορέας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2006 με πρωτοβουλία του ΚΕΔΕ και μέχρι σήμερα στηρίζεται έμπρακτα τόσο από τον ΚΟΤ, τόσο από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αλλά και από το Υπουργείο Υγείας. Με αυτή λοιπόν την ευκαιρία υπάρχει η μεγάλη βοήθεια αυτές οι ιατρικές υπηρεσίες να βοηθήσουν και τον κάθε απόδημο εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για πέστε μας λοιπόν, ποιες είναι αυτές οι πιο σημαντικές υπηρεσίες που προσφέρετε για όλους τους απόδημους εδώ? Οι υπηρεσίες που προσφέρει η Κύπρος αυτή τη στιγμή αρχίζουν από την πιο απλή, δηλαδή από ένα spa treatment, από ένα wellness, μέχρι την πιο πολύπλοκη θεραπεία. Υπάρχουν πολύ καλές καρδιολογικές επεμβάσεις στην Κύπρο, οδοντιατρική πάρα πολύ καλή, cosmetic surgeries, τεχνική γονιμοποίηση. Βασικά οι ασθενείς που επιλέγουν να έρθουν στην Κύπρο μπορούν να επιλέξουν οποιαδήποτε θεραπεία θέλουν και ταυτόχρονα να απολαύσουν τον ήλιο, τη θάλασσα και τις διακοπές τους παράλληλα. Και πώς μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας σε περίπτωση που θέλουν να έρθουν στην Κύπρο? Υπάρχει στο σελίδα μας, είναι www.cyhealthservices.com ή στο email cyprushealth@cccci.org.cy. Και φαντάζομαι πέρσι που ήταν η πρώτη σας φορά είχατε έρθει εσείς στη γιορτή του κρασιού. Τι είναι αυτό που σας αρέσει περισσότερο? Εντάξει, σίγουρα η εμπειρία μου ήταν πρωτόγνωρη να βρίσκομαι σε ένα χώρο στο Λονδίνο που υπάρχουν μόνο Κύπροι. Είχα μείνει εντυπωσιασμένος από τον αριθμό των Κύπριων που ήρθαν εδώ, έδειξαν αρκετό ενδιαφέρον. Ελπίζω πως οι απαντήσεις που σας δόθησαν ήταν ικανοποιητικές και ευελπιστούμε να δούμε ακόμη περισσότερους στην Κύπρο. Κύριε Περατικέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Χαίρετε και πάλι, δεύτερη μέρα της γιορτής του κρασιού εδώ στο Alexandra Palace και έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με ανθρώπους, σημαντικά άτομα που είναι εδώ για προώθηση κάποιων πολύ ενδιαφερόντων θεμάτων όσον αφορά και την Κύπρο. Και μαζί μου έχω τον κύριο Ανδρέα Τσαλούφα, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επαναπατριστέντων Προσφύγων. Κύριε Τσαλούφα, χαίρετε. Του Συνδέσμου Επαναπατριστέντων Κυπρίων Αγγλίας. Όχι προσφύγων. Λοιπόν, Σύνδεσμος Επαναπατριστέντων Κυπρίων Αγγλίας, λοιπόν, Ανδρέα Τσαλούφας. Είναι κάθε χρόνο η παρουσία σας εδώ, είναι πολύ σημαντική, κύριε Τσαλούφα. Είναι πραγματικότητα ότι η κυβέρνηση μας και προηγούμενα και τώρα είχε τεράστιο ενδιαφέρον πώς να πληροφορήσει τους απόδημους οι οποίοι κάποια μέρα θα έπαιρναν την απόφαση για να επιστρέψουν στην πατρίδα. Και οι πληροφορίες αυτές ήταν και είναι πολύ χρήσιμες, έτσι παίρνοντας την απόφαση ένας απόδημος να ξέρει τι τον περιμένει και τι προβλήματα αν υπάρχουν, τι είναι τα ωφελήματα και τα δικαιώματά του. Και έτσι κάθε χρόνο μας στέλνει εμένα ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών. Φέτος όμως είναι κάτι της οικονομικής κρίσης,
αντιπροσωπεύω και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την Υπηρεσία Αναποδήμων και Επαναπατριστέντων στο Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Εσωτερικών. Μάλιστα. Για τους επαναπατριστέντες Κυπρίους, κυρία Τσαλούφα, πριν ακόμα αποφασίσουν και σκέφτονται να το πράξουν, υπάρχουν, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κάποια έντυπα τα οποία μπορούν να τους βοηθήσουν να πάρουν πληροφορίες για να προγραμματιστούν, έτσι. Αναμφίβολα υπάρχει αρκετά έντυπα και πρέπει πριν πάρουν την απόφαση, πρέπει να πάρουν όλες τις πληροφορίες. Εμένα το τηλέφωνο μου είναι κάθε εβδομάδα στην εφημερίδα Παρικιακή και αρκετοί από την Αγγλία, πάρα πολύ μάλιστα θα έλεγα, τηλεφωνούν και τους λέμε. Ένα πράγμα που θέλω να αναφέρω, πριν πάρει την απόφαση οποιοσδήποτε απόδημος ή οικογένεια ή μονήρης για να επαναπατριστεί, πρέπει να φέρει από την υπηρεσία του προξενείου μας μία βεβαίωση ότι ήταν μόνιμος κάτοικος εδώ για 10 χρόνια. Αυτό βοηθά στο να πάρει και να διεκδικήσει οτιδήποτε δικαιούται από την ιδιαίτερα πατρίδα Κύπρο. Μάλιστα, επομένως το απαραίτητο στοιχείο που πρέπει να έχει υπόψη του είναι αυτή η βεβαίωση από την Κυπριακή Πρεσβεία, έτσι. Ναι. Τι άλλο πρέπει να έχει στο μυαλό του πριν ακόμα αποφασίσει? Αναφίβολα πριν ακόμα αποφασίσει, εξαρτάται αν η οικογένεια είναι συνταξιούχη ή όχι, αν είναι νεαρή ή όχι. Πρέπει να βεβαιωθούν ότι στην Κύπρο που θα πάνε, εκ των προτέρων πρέπει να ξέρουν ότι θα έχουν κάποια δουλειά, το σπίτι κτλ. Η Κυπριακή Κυβέρνηση βοηθά τους επαναπατριστέντες με διάφορα επιδόματα. Πρώτον, και το πιο σπουδαίο θα έλεγα εγώ, για οποιοδήποτε ζευγάρι είναι άτομο που δεν έχει την δικαιοσύνη, το δικό του σπίτι στις ελεύθερες περιοχές, χορηγείται σε πολύ καλό ποσό το πρώτο σπίτι που θα χτίσει. Δεύτερον, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Όποιος Κύπριος έρθει δικαιούται αμέσως για τον πρώτο χρόνο, δίχως καμιά διαδικασία, κάρτα νοσηλείας για όλα τα δημόσια νοσοκομεία που υπάρχουν στον τόπο. Τρίτον, σε περίπτωση που έχει οτιδήποτε οικονομικές δυσκολίες, το Γραφείο Ευημερίας βοηθά τις πραγούντες, επαναπατριστέντες και πολίτες της Κύπρου βέβαια, οι οποίοι δεν έχουν αρκετά χρήματα για να πληρώσουν τα προστοζήν, είτε αυτόν είναι ενίκιον, είναι ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κτλ. Μάλιστα, κύριε Τσαλούφα, να σας ευχαριστήσουμε. Δώστε μας κάποιο τηλέφωνο αν έχετε, σε περίπτωση που χρειαστεί κάποιον να πάρει τηλέφωνο πριν κάνει οποιαδήποτε άλλη ενέργεια. Το τηλέφωνο μου είναι 99 68 72 28. Είμαι στη Λεμεσόν και το τηλέφωνο μου το απαντώ ό,τι ώρα με πάρει κάποιος. Όμως επαναλαμβάνω, πριν πάρετε την απόφαση για να επαναπατριστείτε, πάρτε με έναν τηλέφωνο για να σας δω χωρισμένες πληροφορίες, οι οποίες αναμφίβολα θα είναι πολύ χρήσιμες. Σας ευχαριστούμε. Καλή παραμονή εδώ και καλό γυρισμό στην πατρίδα. Ευχαριστώ. Ήθελα να ευχαριστήσω ειδικά και τους διοργανωτές της γιορτής του κρασιού κάθε χρόνο εδώ για την φιλοξενία και την συμπαράσταση που μας δίνουν και βοήθεια, και εσάς ως LGR και Hellenic TV που πήρετε αυτή την πρωτοβουλία, και με αυτόν τον τρόπο θα μάθει και η παροικία εδώ τι πρέπει να κάνει πριν κάνει την απόφαση αυτή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Κυριακή σήμερα, δεύτερη μέρα στο Αλεξάνδρα Παλάς, στο Cyprus Wine Festival, και είναι μαζί μας η κυρία Κική Καρατζαφέρη από την Ένωση Ελληνοκυπρίων Γυναικών. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πέστε μου σήμερα, δεύτερη μέρα, πώς είναι τα πράγματα εδώ, πώς ήταν εχθές η εμπειρία σας, αν είναι η πρώτη φορά που ήρθατε εδώ στο Αλεξάνδρα Παλάς. Είναι η πρώτη φορά που η Οργάνωση Ελληνοκυπρίων Γυναικών του Χάρηκε λαμβάνει μέρος στο Wine Festival. Σαν πρώτη φορά, η χτεσινή μέρα ήταν
πολύ ωραία, διαφορετική από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Ο κόσμος έδειξε να έχει μεγάλο ενδιαφέρον στις, γενικότερα για όλες τις υπηρεσίες τις οποίες προσφέρουμε. Από ό,τι ακούω, η συμμετοχή είναι αρκετά σημαντική και όλα καλά και ελπίζουμε και του χρόνου να είμαστε εδώ. Πολύ ωραία. Μιλήστε μου λίγο για την Ένωση Ελληνίδων και Κυπρίων Γυναικών εδώ στο Λονδίνο. Πόσα χρόνια υπάρχει αυτός ο οργανισμός και τι ακριβώς κάνει? Η Οργάνωση Ελληνοκυπρίων Γυναικών του Χάρι Γκέι. Είμαστε βασισμένοι στο Denmark Road of White Marotte, κοντά στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή. Έχει σχηματιστεί το 1986, δηλαδή είμαστε αρκετά χρόνια μέλος της παροικίας. Σχηματίστηκε αρχικά για να καλύψει τις ανάγκες γυναικών οι οποίες είχαν έρθει ως πρόσφυγες μετά την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο, αλλά με την πάροδο των χρόνων βρέθηκαν, ενώ οι ανάγκες αλλάζανε, εμείς έπρεπε να είμαστε εκεί για να μπορέσουμε να καλύπτουμε τις διαφορετικές ανάγκες των γυναικών. Παρέχουμε υποστήριξη γενικότερα, είτε ψυχολογικής μορφής, είτε φυσικής μορφής, είτε οικονομικής μορφής σε γυναίκες όχι μόνο της περιοχής μας και όχι μόνο Ελληνίδων ή Ελληνοκυπρίων. Ο σύλλογός μας από το 2006 παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης σε όλες τις γυναίκες που ζουν τοπικά στο Χάρι Γκέι. Εννοείται βέβαια, ο κύριος στόχος μας είναι όσων μιλάνε την ελληνική γλώσσα. Και λέω όσων μιλάνε την ελληνική γλώσσα, γιατί υπάρχουν και γυναίκες από την Αλβανία, από τη Βουλγαρία, από την Πολωνία, που μιλάνε ελληνικά. Είμαστε ακόμα και για αυτές εκεί. Παρέχουμε ένα σύνολο δραστηριοτήτων, όπως μαθήματα κομπιούτερ, μαθήματα γυμναστικής, μαθήματα ελληνικών χωρών. Έχουμε information advisor guidance session για γυναίκες οι οποίες είτε ενδιαφέρονται, ξέρεις, από το πιο απλό πράγμα, από να κλείσουν ένα ραντεβού σε ένα γιατρό που δεν έχουν τη γνώση των αγγλικών, γιατί ακόμα η πρώτη γενιά εξακολουθεί να μην μιλάει αγγλικά, η δεύτερη γενιά έχει άλλου είδους ανάγκες, η τρίτη γενιά είναι η γενιά την οποία θέλουμε να πλησιάσουμε λίγο παραπάνω, γιατί έχουν γεννηθεί εδώ πλέον, έχουν ενσωματωθεί στην αγγλική κοινωνία και έχουν απομακρυνθεί από την ελληνική παράδοση, από την ελληνοκυπριακή παράδοση. Και γενικότερα είμαστε εκεί πέρα σαν ένα drop-in center από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Και όποια γυναίκα θέλει μπορεί να περάσει ή μπορεί να περάσει από το Denmark Road στο N8 του Χάρι Γκέι, στο Χόνζι, ή μπορεί να μας πάρει ένα τηλέφωνο στο 02-08-348-9011 ή να μπορέσει να επισκεφτεί την ιστοσελίδα μας, η οποία μόλις ξεκίνησε να λειτουργεί και η οποία είναι το www.gcwo.org.uk, ή να μας στείλει ένα μήνυμα στο Twitter, το οποίο είναι @gcwo_kiki. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κική. Και καλά έκανες, έτσι κι αλλιώς θα σε ρωτούσα, αλλά τα είπες από μόνη σου. Θέλω να σε ρωτήσω, έχει ανταπόκριση ο οργανισμός? Δηλαδή, υπάρχουν γυναίκες που ενδιαφέρονται, έρχονται? Πολλές. Πολλές. Απλώς, όπως σου είπα, οι ανάγκες έχουν διαφοροποιηθεί. Οπότε η πρώτη γενιά εξακολουθεί να έρχεται σε μεγάλους αριθμούς, ενώ παράλληλα προσπαθούμε να πλησιάσουμε την νεότερη γενιά. Αλλά έρχονται. Τι ηλικίες περίπου, σε τι ηλικίες απευθύνεστε? Οι ηλικίες που απευθυνόμαστε κυρίως είναι άνω των 16 και δεν υπάρχει ανώτερο όριο ηλικίας. Όποιος θέλει. Έχω μαθήτριες στα κομπιούτερ και ετών 85. Και μάλιστα είναι και πάρα πολύ καλές μαθήτριες. Γιατί είναι συνεπείς, γιατί θέλουν να μάθουν. Ενώ τα παιδιά τα κυνηγάς, οι μεγαλύτερες γυναίκες είναι συνειδητοποιημένες και έρχονται γιατί θέλουν είτε να μάθουν τη σύγχρονη τεχνολογία και να επικοινωνούν με τα εγγόνια τους ή με τα παιδιά τους στο εξωτερικό, είτε θέλουν να απασχοληθούν, να μπορέσουν να κάνουν ένα surf στο ίντερνετ, να πάρουν πληροφορίες ή να διαβάσουν. Από το πιο απλό σου λέω, από το να βρουν μια συνταγή μαγειρικής μέχρι να κάνουν μια επίσκεψη σε ένα μουσείο,
το οποίο δεν μπορούν λόγω φυσικών αναπηρειών να πάνε. Και είναι φανταστικό να βλέπεις μεγάλες γυναίκες να μπορούν να το κάνουν αυτό. Ή να έρχονται να κάνουν γυμναστική και να περνάνε όλες τις δυσκολίες που έχουν με ένα σπάσιμο ποδιού ή οτιδήποτε, διότι είναι εξασκισμένες και κάνουν γυμναστική 20 χρόνια, συνεπέστατες, οπότε βλέπουμε τα ωφέλη. Πάρα πολύ ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω τι εκδηλώσεις τρέχουν τώρα και αν είναι ανοιχτές σε όλες τις γυναίκες και αν υπάρχει κάποια συνδρομή ή υπάρχει κάποια οικονομική ενίσχυση για τον οργανισμό. Η ετήσια συνδρομή, η οργάνωσή μας βασίζεται σε membership, δηλαδή πρέπει να είναι κάποιος μέλος. Η συνδρομή, η ετήσια είναι 5 λίρες το χρόνο. Όπως καταλαβαίνεις, είναι καθαρά συμβολική και πιο πολύ για να μπορέσει να υπάρχει η ηθική δέσμευση ανάμεσα στην οργάνωση και τις γυναίκες που συμμετέχουν. Τα προγράμματα, οι δραστηριότητες μας είναι καθημερινές. Το πρόγραμμα μας είναι εύκολο να το μάθει κανείς παίρνοντας ένα τηλέφωνο, όπως σου είπα, στο 0208-348-9011. Αλλά αυτή τη στιγμή διοργανώνουμε ένα Pampering Day για γυναίκες στις 20 Ιουλίου, είναι η μέρα Παρασκευή, από τις 12 μέχρι τις 8. Είναι ανοιχτό σε όλες τις γυναίκες. Σκοπό έχουμε με αυτή την εκδήλωση να ενημερώσουμε, να αυξήσουμε την ενημέρωση των γυναικών σε θέματα υγείας, ενώ παράλληλα να προσφέρουμε κάποιο χρόνο ξεκούρασης, είτε μέσω μασάζ, μέσω μανίκιουρ, όπως αυτό που λέει, Day of Pampering για τις γυναίκες, γιατί έχουν τόσα πολλά που κάνουν ταυτόχρονα. Είναι μάνες, είναι σύζυγοι, είναι εργαζόμενες γυναίκες και παρόλα αυτά δεν έχουν κάτι να τους ξεκουράσει. Οπότε είναι ανοιχτή η μέρα, είναι δωρεάν, είναι σε συνεργασία με το Harry Gay Lifesaver for Cancer Awareness, είναι τμήμα του Εθνικού Συστήματος Υγείας του Βορείου Λονδίνου και ελπίζω να έρθουν. Το άλλο που έχουμε είναι την Κυριακή 22 Ιουλίου, διοργανώνουμε εκδρομή στο Hastings με αναχώρηση σε 8.30 ώρα, επιστροφή 8.30 ώρα. Πάρα πολύ ωραία εκδρομή, να κοπιάσεις και εσύ. Και 16 Σεπτεμβρίου πάμε στο Brighton και ελπίζουμε, περιμένουμε ακόμα κάποια απόφαση, αν έχει εγκριθεί κάποια αίτηση που έχουμε κάνει, για ένα πρόγραμμα καλοκαιρινό για παιδιά ηλικίας 8 με 14 χρονών, το οποίο όποια οικογένεια ενδιαφέρεται, μπορεί να ενημερωθεί αν θα το τρέξουμε αυτό το πρόγραμμα μετά από 2 εβδομάδες. Θα είναι ηλικίες 8 με 14, όπως είπα, και το κόστος για κάθε παιδί θα είναι 1 λίρα. Το παιδί τη μέρα, και θα μπορούν να το φέρνουν από τις 10 μέχρι τις 2, όπου θα υπάρχει εκπαιδευμένο προσωπικό και θα παρέχει πολλών ειδών δραστηριότητες εκπαιδευτικές και διασκεδαστικές. Πολύ ενδιαφέροντα είναι όλα αυτά, κυρία Καρατζαφέρη, και βλέπω ότι ο οργανισμός των Ελληνίδων και Κυπρίων γυναικών είναι πάρα πολύ υγιής και πολύ δραστήριος. Ελπίζουμε. Αυτό επιθυμούμε. Και καλύπτεται και μια πολύ μεγάλη γκάμα δραστηριοτήτων, δηλαδή από μαθήματα, από κοινωνικές εκδηλώσεις, από πολιτιστικές εκδηλώσεις. Πολιτιστικές εκδηλώσεις, διοργανώνουμε πολλές χωροεσπερίδες στο χρόνο, γιατί θέλουμε να φέρνουμε, όπως σου είπα, την νεότερη γενιά μέσα και θα έρθει μέσα από αυτές τις δραστηριότητες, όπου θα μάθει να ακούει και λίγο ελληνική μουσική, να γιορτάζει μαζί μας κάποιες σημαντικές επετείους, αν θέλεις, ελληνικές και ελληνοκυπριακές, να πλησιάζει, να μπορεί να μιλήσει τη γλώσσα του, να κρατήσουμε ζωντανή την παράδοσή μας. Και εμείς οι γυναίκες χρειαζόμαστε υποστήριξη και χρειαζόμαστε να είμαστε μεταξύ μας. Δεν έχω πιάσει καθόλου θέματα πιο σοβαρά, όπως είναι δυστυχώς η ενδοοικογενειακή βία, η οποία είναι ανεπτυγμένη στη δικιά μας κοινότητα και η οποία εξακολουθεί να είναι ταμπού και να μην έρχονται. Οπότε εκεί προσφέρετε και σεμινάρια αυτογνωσίας, υποστήριξης. Εκεί προσφέρουμε σεμινάρια, προσφέρουμε πληροφορίες. Θα πρέπει να ξέρουν οι γυναίκες ότι οι γραμμές είναι τελείως εμπιστευτικές. Ό,τι λένε
μένει καθαρά μυστικό μεταξύ μας και να μην φοβούνται. Θα έλεγα ότι οποιαδήποτε δεν επιτρέπεται το 2012 να υπάρχουν θύματα οικογενειακής βίας. Οπότε ας είναι και το Hellenic TV ένα μέσο το οποίο να τραβήξει όλα τα θύματα οικογενειακής βίας και να ζητήσουν ένα χέρι βοηθείας, όχι από μας, από το γείτονά τους, από τη γειτόνισσα, από τη φίλη. Όχι από μας, δεν λέω ότι είμαστε πλέον εξειδικευμένοι, αλλά μπορεί να είμαστε το πρώτο σημείο επαφής, το οποίο θα τους δώσουμε όλη την απαραίτητη υποστήριξη για να βοηθηθούν. Νομίζω μια ανάσα δροσιάς και υποστήριξης είναι ο Σύλλογος Γυναικών. Το ένα δεν πειράζει, εδώ είμαστε, θα βρούμε λύση, χαμογέλα και θα τα βρούμε όλα, είναι σημαντικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κρατάμε ότι στις 20 του Ιουλίου έχουμε μία μέρα για να ευχαριστηθούμε εμείς οι γυναίκες, να μοιραστούμε εμπειρίες, να γνωριστούμε, έτσι. Και μην ξεχνάμε ότι καινούργια τμήματα και καινούργια προγράμματα θα ξεκινήσουν από Σεπτέμβριο. Πάντα η οργάνωση τον Αύγουστο, εκτός από εκδρομές, είναι ανοιχτή, τα γραφεία δηλαδή είναι ανοιχτά σε περίπτωση που κάποιος έχει κάποιο πρόβλημα. Αλλά οι δραστηριότητες σταματάνε τον Αύγουστο και ξεκινάνε από Σεπτέμβρη μέχρι τέλη Ιουλίου κάθε χρόνο. Οπότε να πάρουν ένα τηλέφωνο να γραφτούν στα καινούργια προγράμματα. Και δώστε μας άλλη μια φορά το τηλέφωνο. Οπωσδήποτε μπορούν να μας πάρουν τηλέφωνο στο 0208 348 9011 και μην ξεχνάτε και την ιστοσελίδα www.ccwo.org.uk. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στις δραστηριότητές σας. Κυρία, που μας δώσατε να πούμε κάτι για την οργάνωσή μας. Ευχαριστούμε. Κύριε Χρήστο, βρισκόμαστε στο δικό σας stand, αριθμός 7. Τι έχουμε εδώ? Είναι το Greek Business A to Z. Είναι ο πέμπτος χρόνος που βγαίνει. Είναι όλοι οι επιχειρηματίες της παροικίας, δικηγόροι, γιατροί, τα πάντα που μπορείτε να βρείτε μέσα. Υπάρχει index μέσα. Είναι ο πέμπτος πρώτος με πολλή επιτυχία και πάμε για έκτο και έβδομο. Δηλαδή το συγκεκριμένο περιοδικό έχει μέσα, περιλαμβάνει εταιρείες παροικίας και... Εταιρείες της παροικίας, Κύπρους και Έλληνες, και όλες είναι όλες οι εταιρείες σε listing. Αυτοί που διαφημίζουν και οι υπόλοιποι είναι σε listing. Και πόσο καιρό είστε εδώ στη γιορτή του κρασιού? Στη γιορτή του κρασιού είναι τέταρτος χρόνος. Εκτός από τον πρώτο, τους επόμενους τέσσερις είμαστε συνέχεια. Και συνήθως η γιορτή του κρασιού είναι μια ευκαιρία για όλους τους ομογενείς. Να γνωρίζουν τις επιχειρήσεις, τα εστιατόρια, τα estate agents, όλες τις επιχειρήσεις γενικά του Λονδίνου που απαρτίζονται από Έλληνες και Κύπρους. Τι είναι αυτό που σας αρέσει κάθε φορά εδώ στη γιορτή του κρασιού? Ο κόσμος, οι εκδηλώσεις που γίνονται, και είναι το έθιμο που γίνεται κάθε χρόνο και φέρνει τον κόσμο πιο κοντά, τους Έλληνες μαζί, ενώνει τους Έλληνες βασικά. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά, θα τα πούμε. Εξερευνώντας και παρουσιάζοντας τα περίπτερα στο Αλεξάνδρα Παλάς, βρισκόμαστε στις Αλκιονίδες, στο Φιλανθρωπικό Νοσοματείο και μιλάμε με την Αλεξάνδρα Νίκολσον. Καλημέρα. Καλημέρα. Είναι η δεύτερη μέρα σήμερα. Θα ήθελες να μας παρουσιάσεις τις Αλκιονίδες. Τι είναι οι Αλκιονίδες που φέρνουν φως και ζεστασιά τις κρύες μέρες του χειμώνα? Πώς φέρνουν οι Αλκιονίδες ζεστασιά και φως στο Λονδίνο? Ναι, βασικά το Φιλανθρωπικό Σωματείο Αλκιονίδες ιδρύθηκε το 1998 στην Κύπρο και το 2007 βασικά το σωματείο συνεχίζει στο Ηνωμένο Βασίλειο να βοηθάει άτομα και οικογένειες από την Κύπρο που με βοήθεια με το Γραφείο Κοινωνικής Ευημερίας που μας βοηθάνε και η κυβέρνηση που πληρώνει τα ιατρικά έξοδα, αλλά κάποτε τα έξοδα δεν τα πληρώνουν όλα και βασικά κάποια άτομα και οικογένειες χρειάζονται βοήθεια με τα ταξιδιωτικά έξοδα και τη διαμονή. Και στο Λονδίνο έχουμε μια φωλιά που έρχονται και μένουν οι οικογένειες και τα άτομα. Το 2011 είχαμε 80 οικογένειες που μένουν εκεί και πάμε και τους βοηθάμε ψυχολογικά και οικονομικά.
και χρειαζόμαστε και τη βοήθειά σας. Πώς μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε? Βασικά, πρώτα απ' όλα μπορείτε με πολλούς τρόπους να βοηθήσετε. Χρειαζόμαστε τους συμπατριώτες μας και οποιοδήποτε που θέλουν να βοηθήσουν. Μπορείτε να πάτε στο www.alkyonides.org. Μπορείτε να κάνετε επώνυμη ή ανώνυμη εισφορά ή να γίνετε μέλη στο σωματείο μας. Η παροικία βοηθάει? Ναι, βοηθάει πάρα πολύ. Πώς μπορούμε να την ιντριγκάρουμε να βοηθήσει περισσότερο? Πρέπει να μάθουν περισσότερα άνθρωποι για τους Αλκιονίδες, γιατί στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι Αλκιονίδες UK, δεν είμαστε τόσο γνωστοί στο Ηνωμένο Βασίλειο και χρειαζόμαστε τους συμπατριώτες μας και φίλοι για το σωματείο να έρθουν να μας βοηθήσουν οικονομικά και να στηρίξουμε τις οικογένειες που χρειάζονται βοήθεια. Πώς επιλέγονται αυτές οι οικογένειες που έρχονται από την Κύπρο? Βασικά με βοήθεια στο με το Γραφείο Κοινωνικής Ευημερίας. Απλά κοιτάζουμε, γυρεύουμε τις οικογένειες που όντως έχουν ανάγκη όταν έχουν προβλήματα, ιατρικά προβλήματα που δεν μπορούμε να τους βοηθήσουμε ή στην Ελλάδα ή στην Κύπρο. Πρέπει να έρθουν Αγγλία για να δούμε τους γιατρούς ή για... Να κάνουν εξετάσεις, αλλά ναι. Πώς είναι η φωλιά? Θες να μας δώσεις μια εικόνα της φωλιάς? Γιατί πριν που μιλήσαμε μου είπες ότι είναι ένας πολύ ζεστός χώρος. Ναι. Είναι υπέροχα. Είναι βασικά ένα μεγάλο διαμέρισμα, έχει πάνω και κάτω, στο Paddington. Είναι πάρα πολύ ωραία. Συνήθως είναι τρεις οικογένειες που ζουν εκεί την ίδια στιγμή και είναι όπως μια οικογένεια. Γενικά το σωματείο είναι όπως μια τεράστια οικογένεια. Έχουν κυπριακή τηλεόραση, τρώνε κυπριακά φαγιά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Τους βοηθάει πάρα πολύ όταν αλληλοβοηθούνται και ξέρω εγώ. Είναι πολύ, πολύ, πολύ ωραία. Πολύ χαίρομαι που το ακούω αυτό και ότι βοηθάτε ανθρώπους που έχουν πραγματικά ανάγκη και που σε κάποια δύσκολη στιγμή της ζωής τους, που βιώνουν η οικογένειά τους δυσκολίες και είσαστε κοντά τους και πραγματικά τους φέρνετε ζεστασιά. Στηρίζεστε πολύ στον εθελοντισμό? Πάρα πολύ. Χρειαζόμαστε όποιος μπορεί να έρθει να μας βοηθήσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι χωρίς τους φίλους μας, χωρίς τους συμπατριώτες δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Γι' αυτό σας χρειαζόμαστε. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και πού μπορούμε να σας βρούμε? Υπάρχει κάποιο τηλέφωνο? Υπάρχει και τηλέφωνο, τώρα σας πω. Για πληροφορίες μπορεί να τα πάρετε το 011-89-47-24-05 ή 020-85-79-15-49 ή όπως είπα στο website το www.alkyonides.org. Ναι. Και κάτι άλλο, fundraising. Πώς μπορούν να βοηθήσουν, να διοργανώσουν κάτι οι άνθρωποι της παροικίας και να προσφέρουν σε εσάς? Φτάνει να έρθουν να μας μιλήσουν, να επικοινωνήσουν μαζί μας. Μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν για να βοηθήσουν να οικονομικά τις οικογένειες, να μας βοηθήσουν να βρούμε λεφτά ή μπορούν να πάρουν μέρος στο πρόγραμμα εταιριών. Μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν βασικά και απλά να φτάνει να μας μιλήσουν και ναι. Ωραία λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ γιατί αυτή η ζεστασιά που λέτε πέρασε και σε μένα και σε εμάς. Οπότε πραγματικά είσαστε Αλκιονίδες εδώ μέσα στο κρύο Λονδίνο. Χάρηκα πάρα πολύ, καλή επιτυχία να έχετε και τη βοήθεια της παροικίας και όλων μας. Να είμαστε μαζί σας. Και είναι μαζί μου ο κύριος Καραγιάννης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αμοχώς του Ηνωμένου Βασιλείου. Κύριε Καραγιάννη, καλώς ορίσατε. Πώς είστε? Πολύ καλά, ευχαριστώ. Η γιορτή της παροικίας, η γιορτή του κρασιού, είναι μια γιορτή που φέρνει κοντά όλους τους ομογενείς, έτσι. Τι είναι αυτό που σας αρέσει περισσότερο? Η οικειότητα του κόσμου με το περιβάλλον εδώ πέρα, τα stand των διαφόρων εταιριών και φυσικά το δικό μας stand, το οποίο αφορά στην πληροφόρηση του κοινού για το τι συμβαίνει στην Κύπρο ή μάλλον τι συνέβη στην Κύπρο πριν 40 περίπου χρόνια. Θα ήθελα να μας πείτε λίγα λόγια για το σύνδεσμο σας, πώς ιδρύθηκε και ποιες προσπάθειες καταβάλλετε όσον αφορά και το θέμα των αγνωμένων και γενικά το πρόβλημα της Κύπρου. Φυσικά. Ο σύνδεσμος ιδρύθηκε μετά τον εκτοπισμό των αμοχωστιανών στην δεύτερη εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο.
και σκοπός ήταν να φέρει κοντά τους εκτοπισμένους, να τους θυμίζει από καιρού εις καιρών τους παλιούς καιρούς της αμοχώς του και φυσικά να προωθήσουμε το θέμα της επιστροφής της αμοχώς του στους νόμιμους πολίτες της πόλης. Σαν σύνδεσμος, τα τελευταία λίγα χρόνια έχουμε δραστηριοποιηθεί εκτεταμένα τόσο στο Αγγλικό Κοινοβούλιο όσο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τον χρόνο που μας πέρασε διοργανώσαμε τουλάχιστον 3 συνάξεις στην Βουλή με ομιλητές όπως το Δήμαρχο Αμοχώστου και το τελευταίο συνέδριο που είχαμε κάνει είχαμε ομιλητή που κοινών του ενδιαφέρον είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είχαμε κάποιον που μίλησε για την οικονομική πτυχή της ανοικοδόμησης της πόλης και όπως θα είστε γνώστες, λόγω της απειλής της Τουρκίας να ανοίξει την πόλη υπό τουρκική διοίκηση, κάνουμε μια μεγάλη καμπάνια και συγκεκριμένα αυτήν την κάρτα, η οποία απευθύνεται στον Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και από τον οποίο καλούμε η επιστροφή της πόλης να γίνει στα Ηνωμένα Έθνη, ούτως ώστε να επανακατοικηθεί από τους νόμιμους κατοίκους της και όχι από τους κουβαλητούς από την Τουρκία. Κύριε Καραγιάννη, πολύ σημαντικό το έργο του συνδέσμου σας. Σε λιγότερο από μια εβδομάδα, την Κυριακή 8 Ιουλίου, όπως κάθε χρόνο, η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία μαζί με άλλους φορείς και συνδέσμους της παροικίας διοργανώνει την αντικατοχή πορεία προς τη Τραφάλκα Σκουέρ. Για πέστε μας λίγα λόγια να μάθει η επαρχία περισσότερα γι' αυτό. Φυσικά αυτή είναι μια εκδήλωση η οποία γίνεται κάθε χρόνο και φέτος νομίζω έχει μια ιδιαίτερη σημασία λόγω του ότι και η Κύπρος προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω των απειλών της Τουρκίας όχι μόνο για την αμόχωστο αλλά και για την οικονομική αποκλειστική ζώνη γύρω από την Κύπρο. Είναι καιρός πλέον να είμαστε πιο επιταχτικοί στο τι ζητούμε τουλάχιστον από τους πολιτευόμενους σε αυτήν τη χώρα. Κύριε Καραγιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ. You're welcome. Η γιορτή του κρασιού λοιπόν και η παροικία μας αλλάζει κάπως. Ο νεαρόκοσμος ασχολείται με διαφορετικές επιχειρήσεις και είναι πολύ ευχαριστώ αυτό να έρχεσαι σε αυτή τη γιορτή και να βρίσκεις άτομα νεαρής ηλικίας οι οποίοι έχουν τις δικές τους επιχειρήσεις. Στην περίπτωση αυτή έχουμε το Ideal Move, όπου έχουμε εδώ τον νεαρό Μιχάλη Γεωργίου, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης, και να το ρωτήσουμε να μας πει τι ακριβώς προσφέρει η εταιρεία του. Χαίρετε, Μιχάλη. Hello, how are you? Hello, Vasily. How are you? Okay. Can you give us a bit information about your company, please? Yeah, it's Ideal Move. We opened around 2 years ago. We are located in the Stoke Newington Road, where we cover North and East London. We do sales, lettings, management, mortgages. We're here today to look for landlords because we've got many tenants, many investors, and we're trying to match their criteria, what they're looking for. I think I heard an advert, and you have a couple of reasons that you want people to come to you. Give us those reasons. Yeah, I mean, with renting, we've got, as I said, we've got many tenants, so to match what they're looking for, we're offering landlords 2 months in advance, which, we inspect their property every 3 months, we provide guaranteed rents, and we give that 2 months in advance to that landlord, so they have peace of mind. In the case of someone wanted to find out more information about it, how can they find that? Yeah, I mean, they can call us on 0207-249-9728, or our website is www.idealmovesuk.com. Okay. Is there any special message for our listeners, for our audience? Yeah, I mean, we try our best. We provide an honest and reliable service. I mean, that's our message, yeah. This is the second day here. Did you have a good response? Yeah, I mean, we've got a few leads, and it's our second year here. It went well last year, so... it's going well, yeah. Lovely. Thank you very much. Anything else you want to mention? Just like to say thank you to the Baregia for holding this event, because it's very successful, yeah. Okay.
Are there people coming to you, younger people or any age? Well, I mean, it's a mixture. I mean, you've got it's a mixture of people, yeah. So it's quite good in that. Yeah. That's lovely. Thank you very much for speaking to us. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Μιχάλη Γεωργίου και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία, έτσι και οι νέοι μας να έχουν επιτυχία στις επιχειρήσεις τους για να γίνεται η παροικία μας και πιο έτσι να ξανοίγεται και να έχει αποκτήματα πολλά. Ευχαριστούμε πολύ. Hold on a minute. Are you playing tricks on me, boys and girls? Oh, yes, you are. There's no flower. There's no flower. No, there's not. No, there's not. No, there's not. Hold on. Is it playing tricks on me, boys and girls? Right. Okay. Let's try this. When you see the flower, I want you to make lots of noise. I won't look, and then I will look really fast, like the speed of lightning, and I'll see it, and I'll give you all the sweetie at the end. Yeah? Yeah? Okay. No. I'm not looking. Right, is there a flower? No. Is there? Yeah. Huh? Yeah. No, there's not. There's not. I won't look. Now, when you see the flower, I want you to clap your hands. Keep clapping your hands. When you see the flower. Okay. Now? No. No? No. 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 I don't think it's going to work. I don't think it's going to work. Huh? Is there? Thank you. I'm going to give you all a sweetie at the end. Yeah. Very good.